Γεια σας. Λοιπόν, να κάνουμε μία άσκηση που έχουμε ξανακάνει σε αυτό το στυλ στο παρελθόν, λεγόμενες, όπως είχαμε πει τότε, reverse engineering ή αν θέλετε αντίστροφη μοντελοποίηση, όπου ουσιαστικά μας έχουν δώσει τη λύση της διαφορικής εξίσωσης και εμείς θέλουμε να φτιάξουμε τη διαφορική εξίσωση που έχει ακριβώς αυτή τη λύση. Να κατασκευαστεί επομένως μία ομογενής διαφορική με σταθερούς συντελεστές που έχει αυτήν εδώ πέρα τη μερική λύση. Πάρα πολύ ωραία. Για να τη δούμε λοιπόν, έχουμε τέσσερα επιχείρη. Ωραία. Θυμηθείτε, όταν θέλω να κατασκευάσω τη διαφορική που έχει αυτή τη λύση, ουσιαστικά το ερώτημα ποιο είναι. Ποια είναι η αντίστοιχη χαρακτηριστική εξίσωση που παρουσιάσει ρίζες, οι οποίες ρίζες θα δώσουν λύσεις σε αυτήν εδώ πέρα τη μορφή. Ωραία. Επομένως, το 4 είναι ελεύθερη παράμετρος, δεν με ενδιαφέρει. Μπορώ να το διαγράψω κιόλας. Okay. Και έχουμε αυτόν εδώ πέρα τον όρο χ επί a στη χ συνειμή των a στην 3χ επί συνειμή των a2χ. Πολύ ωραία. Τώρα θυμηθείτε, να το γράψουμε κιόλας, ότι αυτό το a στη χ επί ημί των οδείο χ, αντιστοιχεί ουσιαστικά έτσι, σε μυγδατικές ρίζες. Ωραία, σημαίνει λοιπόν ότι ψάχνω μια χαρακτηριστική εξίσωση που έχει μυγδατική ρίζα μέσα. Έτσι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται τα λαντωτικοί όροι. Ή αν θέλετε τριγωνομετρικοί όροι στη λύση. Ωραία. Και θυμηθείτε επίσης πως αυτοί οι όροι πάνε πάντοτε σε ζευγάρια. Επομένως, εφόσον έχω το ημίτονο, πρέπει να έχω και το συνημίτονο. Και αυτό έχει μια εύκολη εξήγηση. Θυμηθείτε ότι όταν έχουμε μια ρίζα και, μάλλον με συγχωρείτε, έχουμε ένα πολυγόνιμο και μια ρίζα προφανώς είναι μυγδατική, πρέπει αναγκαστικά να έχουμε και τη συζυγή της. Επομένως, πάνε ζευγαρωτά αυτές οι ρίζες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και δύο λύσεις. Έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή έναν μυγδατικό αριθμό σαν ρίζα σε ένα πολυγόνιμο με πραγματικούς συντελεστές. Πρέπει να έχουμε και το συζυγί. Πάρα πολύ ωραία. Άρα έχουμε και την A στην 3χ επί συνειμή των 2χ. Βέβαια, εδώ πέρα έχουμε και ένα χ μπροστά, έτσι. Και θυμηθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις, το χ σημαίνει πολλαπλότητα. Ωραία. Σημαίνει λοιπόν ότι όσες ρίζες έχουμε εδώ πέρα εμφανίζονται δύο φορές. Okay. Άρα εδώ πέρα, αυτό που ουσιαστικά ψάχνω, για να σκεφτούμε, η ρίζα της χαρακτηριστικής εξίσωσης είναι η α σύμπλην β i, όπου θυμηθείτε, το α, το πραγματικό μέρος, είναι η δύναμη στην εκθετική συνάρτηση. Ουσιαστικά όχι η δύναμη ολόκληρη, ο συντελεστής του χ, που είναι το 3. Ωραία. Άρα έχουμε 3 εδώ πέρα στο πραγματικό μέρος, σύμπλην και το β είναι ο συντελεστής που μπαίνει, που πολλαπλασιάζεται με το χ μέσα στους τριγωνομετρικούς όρους, το ημίτονο και το συνημίτονο. Άρα έχουμε το 3 σύμπλην 2i. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Δηλαδή η χαρακτηριστική εξίσωση είναι S μείον 3 μείον 2i επί S μείον 3 συν 2i. Ωραία. Ίσο με το 0. Προσέξτε έτσι το πρόσημο. Αυτή είναι η ρίζα, άρα ορίστε έτσι το πολυγόνιμο είναι η ανάποδη με αλλαγμένο το πρόσημο. Έτσι, ώστε άμα λύσω εδώ πέρα να πάω τον όρο αυτό στα δεξιά και να γίνει 3 συν 2i, 3 πλην 2i. Έτσι. Αλλά όπως είπαμε, τους έχουμε σε πολλαπλότητα, που σημαίνει λοιπόν ότι κάθε μία δύναμη εδώ πέρα υψώνεται στο τετράγωνο. Και εγώ εδώ πέρα θα το βάλω έτσι λοιπόν. Εννοώντας ότι κάθε μία ρίζα ξεχωριστά είναι ψωμένη στο τετράγωνο. Ή αν θέλετε, έχουμε και τις δύο μυγδατικές ρίζες σε πολλαπλότητα, έτσι. Αυτό λοιπόν, αν εδώ πέρα έρθει και το λύσω, θα μου δώσει το εξής πολυγόνιμο, για καθίστε να το δω. S τετάρτης μείον 12S τρίτης και 62S τετράγωνο μείον 156S συν 169 ίσο με το 0. Και έτσι, δεδομένου ότι αυτή είναι η χαρακτηριστική εξίσωση, μπορώ να καταλάβω και ποια είναι η αντίστοιχη διαφορική εξίσωση. Θα το δούμε παρεπιπτόντως και όταν μπούμε στο κεφάλαιο του μετασχηματισμού Λαπλάς που έχουμε μετά. Για να το σκεφτούμε λίγο, ο σταθερός όρος ουσιαστικά είναι αντιστοιχεί στο συντελεστή της συνάρτησης ψ και μετά κάθε δύναμη του S αντιστοιχεί σε μια παράγωγο. Δηλαδή το S αντιστοιχεί σε ψ τόνος, S τετράγωνο ψ δίστονος, S τρίτης ψ τρίτης και S τετάρτης ψ, όχι τετάρτης, εννοούμε, όταν λέμε ψ τρίτης εννοούμε τρίτη παράγωγο, ψ τετάρτης εννοούμε τέταρτη παράγωγο. Δηλαδή εδώ πέρα να το γράψω θα έχουμε ψ τέταρτη παράγωγο μείον 12 ψ τρίτη παράγωγο ή τρεις τελίτσες αν θέλετε, τρεις τόνους, συν 62 ψ δίστονος, μείον 156 ψ τόνος, συν 169 επί ψ, ίσο με το 0. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν, για να δω τους συντελεστές, 1 μείον 12, 62,
Μείον 156 συν 169. Μια χαρά. Άρα κατασκευάσαμε λοιπόν μια διαφορική εξίσωση τέταρτη τάξη που παρουσιάζει αυτόν εδώ πέρα τον όρο σαν λύση. Ωραία. Φυσικά για κάποιε αρχικέ συνθήκε. Δεδομένου ότι εδώ πέρα έχουμε 4 στο συντελεστή τη λύση. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα που μπορείτε να το συνεχίσετε, εγώ δεν θα το λύσω εδώ πέρα, είναι ποια είναι η γενική λύση αυτή τη διαφορική. Δηλαδή, εμεί ξέρουμε έναν όρο, χ επί a στη χ επί μη των δύο χ, ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι. Δεν μπορείτε εύκολα να το σκεφτείτε, εγώ θα το σχολιάσω το γρήγορα. Θα πρέπει να έχουμε, δεδομένου ότι έχουμε διαφορική τέταρτη τάξη, πρέπει να έχουμε 4 όρου, έτσι, στην γενική λύση. Του πρώτου δύο του έχουμε γράψει εδώ πέρα. Χ επί a στην 3 χ ή μη των 2 χ. Χ επί a στην 3 χ συν μη των 2 χ. Θέλω να σκεφτείτε ποιοι πρέπει να είναι οι επόμενοι δύο όροι από του 4 συνολικά. Πάρα πολύ απλό. Φυσικά το έχουμε συζητήσει αρκετά, το έχουμε δει και σε προηγούμενε ασκήσει. Οπότε σκεφτείτε το λίγο και αν θέλετε, γράψτε το στα σχόλια. Αν θέλετε, περάστε το στο ChatGPT για να δείτε πώ δουλεύει. Και είμαι πολύ προσεκτικό με το ChatGPT γιατί κάνει πολλά λάθη. Αλλά αυτό νομίζω θα σα το λύσει σωστά. Ωραία. Αυτά λοιπόν και τα λέμε. Έχουμε μία ακόμα άσκηση και μετά περνάμε στο μετασχηματισμό Laplace.